σε διαδικασίες για διευθέτηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τον περί προστασία της παραλίας νόμο, προχωράει η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Στόχος η αντιμετώπιση των φαινομένων εσφροκέρδειας σε ό,τι αφορά την ημερήσια ενοικίωση ξαπλώστρασης παραλίας και ιδιαίτερα στην παραλία Lady Smile, όπου λόγω των βρετανικών βάσεων οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων δεν ελέγχονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα οι τιμές για ξαπλώστρες να υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτρέπουσα από τον νόμο τιμή. Η προσπάθεια η οποία κάνουμε είναι διαμέσου του Υπουργείου Εσωτερικών να δούμε και να καταφέρουμε κάποια στιγμή να εναρμονίσουμε την νομοθεσία αυτή μαζί με την δικιά μας νομοθεσία, ώστε να εξαλειφθούν και εκεί τα φαινόμενα της εσφροκέρδειας. Σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή, ωστόσο, φαινόμενα εσφροκέρδειας φαίνεται να παρατηρούνται και σε περιοχές όπου η τήρηση της νομοθεσίας θεωρείται υποχρεωτική, με τους διαχειριστές της παραλίας να διαθέτουν προς ενοικίωση ξαπλώστρες με πετσέτες και σε τιμές που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 30 ευρώ. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τον οποιοδήποτε καταναλωτή, πολίτη, επισκέπτη της παραλίας να του χρεώσει την ομπρέλα, τα κρεβατάκια, οτιδήποτε παραπάνω. Οτιδήποτε πέραν από την ενοικίαση της ξαπλώστρας και της ομπρέλας είναι δικαίωμα του επισκέπτη, αν θα το αποδεχτεί ή όχι. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Παραλίων βρίσκονται καταγγελίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των ιδιωτών στις παραλίες. Η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων χειρίστηκε ανάλογα, επικοινωνώντας με την τοπική αρχή, και το θέμα λύθηκε κάνοντας επιπλέον έναν έλεγχο μετά που μας ενημέρωσε η τοπική αρχή ότι επενέβηκε. Με τους επισκέπτες των παραλίων να καλούνται να αναφέρουν τέτοια φαινόμενα είτε προς την αρμόδια επιτροπή είτε προς τις τοπικές αρχές. Και ενώ στην Ελλάδα το κίνημα της πετσέτας που έχει ως στόχο την καταδίκη της κατάληψης των παραλίων από ξαπλώστρες εξαπλώνεται από νησί σε νησί, η κατάσταση στην Κύπρο δεν φαίνεται να είναι ίδια, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία στις παραλίες που υποβάλλεται σχέδιο χρήσης, τα υποστατικά δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το 50%, δηλαδή επιτρέπεται να τοποθετούν ξαπλώστρες το 50% της έκτασης, την οποία καλύπτει το σχέδιο χρήσης, καθώς το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να είναι ελεύθερο για τους πολίτες.